Εντάξει, με τη χάρη του Χριστού μας από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Σελίδα λοιπόν 1016, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, 14ο κεφάλαιο από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύετε. Διότι ο λαλών γλώσσα αναγνώριση τον δε λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς το Θεό. Διότι ο Ιουδής ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομή και προτροπή και παρηγορία. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομή. Ο δε προφητεύων την εκκλησία οικοδομή. Θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσας, μάλλον δε το να προφητεύετε, διότι ο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαλών γλώσσας, εκτός αν διερμηνεύει για να λάβει οικοδομή η εκκλησία. Και τώρα, αδελφοί, αν έλθω προς εσάς λαλών γλώσσας, τι θέλω σας ωφελήσει, εάν δεν σας λαλήσω με αποκάλυψη ή με γνώση ή με προφητεία ή με διδαχή. Και τα άψυχα, όσα δίδουση φωνή, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν δεν δώσω σε διακεκριμένους τους φθόγκους, πώς θέλει γνωριστεί το αυλούμενο ή το κιθαριζόμενο. Διότι αν η σάλπιξ δώσει φωνή ασαφή, τι θέλει ετοιμαστεί εις πόλεμον, ούτε κι εσείς. Εάν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνήν ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωριστεί το λαλούμενο, διότι θέλετε λαλεί στον αέρα. Τόσα είδη φωνών είναι τυχόν εν το κόσμο και δεν εξ αυτών είναι ασήμαντον. Εάν λοιπόν δεν γνωρίσω τη σημασία της φωνής, θέλω είστε προς τον λαλούντα βάρβαρος και ο λαλών βάρβαρος προς εμέ. Ούτω κι εσείς. Επειδή είστε ζηλωτέ πνευματικών, ζητείτε να περισσεύετε εν εαυτής, προς οικοδομήν της Εκκλησίας. Δια τούτο λαλών γλώσσα αναγνώριστον ας προσεύχεται για να γίνει ικανός να διερμηνεύει. Διότι αν προσεύχομαι με γλώσσα αναγνώριστον το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου είναι ακαρποφόρητος. Τι πρέπει λοιπόν, θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω προσευχηθεί και με το νουν. Θέλω ψάλλει με το πνεύμα, θέλω δε ψάλλει και με το νουν. Διότι αν δεξολογήσεις με το πνεύμα εκείνος ως της έχει τάξην ιδιότου, πώς θε λυπεί το αμήνει στην ευχαριστία σου μη εξεύρων τη λέγεις. Διότι εσύ μεν καλός ευχαριστείς, ο άλλος όμως δεν οικοδομείται. Ευχαριστώ εις τον Θεόν μου ότι λαλώ πλειοτέρας γλώσσας παραπάντας ημάς. Πλην εν την εκκλησία, εν τη εκκλησία, πέντε λόγους προτιμώ να λαλήσω διά του νοός μου, διά να κατηχήσω και άλλους παρά μυρίους λόγους με γλώσσα αναγνώριστον. Αδελφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τα σφρένας, αλλά γίνεστε νήπια μεν, εις την κακίαν τέλειο όμως τα σφρένας. Εν τον νόμο είναι και γραμμένον ότι δια ετερογλώσσων και δια ξένων χιλαίων θέλω λαλήσει προς τον λαόν τούτον και ουδέ ούτω θέλουσι με εισακούσι, λέγει Κύριος, ώστε η γλώσσα είναι διασημείων ουχή προς τους πιστεύοντας αλλά προς τους απίστους. Η προφητεία όμως είναι ουχή προς τους απίστους αλλά προς τους πιστεύοντας. Εάν λοιπόν συνέλθει η Εκκλησία όλη επί το αυτό και λαλώσει πάντες γλώσσες αγνωρίστους εις έλθος ιδέοι ιδιώτε ή άπιστοι δε θέλουσι πει ότι είστε μενόμενοι. Αλλά εάν πάντες προφητεύουσιν εις έλθει δι της άπιστος ιδιώτης ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού γίνονται φανερά και ούτω πεσών κατά πρόσωπον θέλει προσκυνήσει των Θεών κηρύττων ότι ο Θεός είναι το όντι εν μέσω ημών. Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί, όταν συνέρχεστε, έκαστος ημών ψαλμών έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει, πάντας γίνονται προς οικοδομήν. Εάν τις δηλαδή γλώσσα να γνωρίσετε, να σκάμωσε τούτο ανά δύο ή το περισσότερο ανά τρεις και εκ διαδοχής, και εις ας διερμηνεύει. Αλλά αν δεν είναι διερμηνευτής, ας σιωπάει την Εκκλησία. Ας λαλεί δε προς εαυτόν και προς τον Θεό. Προφήτε δε ας λαλώσει δύο ή τρεις, και άλλοι ας διακρίνωση. Εάν δεν έλθει αποκάλυψη άλλων καθήμενων, ο πρώτος ας σιωπά. Διότι δύναστε ο εις μετά τον άλλον να προφητεύετε, πάντες δια να μανθάνωση πάντες και πάντες να παρηγορούνται. Και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτας, διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Καθώς εν πάσες στις εκκλησίες των Αγίων οι γυναίκες σας ασιωπώς είναι την έντες εκκλησίες, διότι δεν είσαι και χωρημένο εις αυτάς να λαλώσει, αλλά να υποτάσσονται καθώς και ο νόμος λέει. Αλλά εάν θέλωσι να μάθωσει τι, ας ερωτώσει εν το οίκο του άνδρας αυτών, διότι εσχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσει εν εκκλησία.
μήπως από σας εξήλθεν ο λόγος του Θεού ή εις εσάς μόνος κατήτησεν. Εάν της νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, σας μάθει εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς ότι είναι εντολή του Κυρίου. Αλλά αν της αγνοεί, ας αγνοεί. Ώστε αδελφοί, ζητείτε με τα ζήλου τα προφητεύειν και το λαλή γλώσσας μη εμποδίσετε, πάντα ας γίνονται εύσχοι μόνος και κατατάξετε. Αυτά τα οποία διαβάζουμε και τα έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος είναι λόγος Κυρίου. Δεν είναι η γνώμη του Παύλου, αλλά είναι η γνώμη του Χριστού. Είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, αδελφοί, ότι όποιος είναι, λέει η Γραφή, πνευματικός ή προφήτης, ας μάθει ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα καταλαβαίνει ο καθένας, όπως νομίζει ο καθένας, όπως θέλει να τα εξηγεί ο καθένας, αλλά τα πράγματα τα πνευματικά είναι ακριβώς όπως τα περιγράφει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και αν ξεφύγει ο άνθρωπος από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τότε προχωράει με την οδηγία όχι του Πνεύματος του Αγίου αλλά της καρδιάς του, και το βέβαιο είναι ότι οδηγούμενος από την καρδιά του και ο ίδιος θα πέσει αλλά και άλλους θα πλανήσει. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, στα πνευματικά δεν στηριζόμαστε στο τι λένε οι άνθρωποι, αλλά μόνο και απολύτως στηριζόμαστε στο τι λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος, ο φυσικός, δεν μπορεί να εννοήσει τα πνευματικά. Γιατί τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Άρα με τη σοφία την ανθρώπινη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Με υποταγή και υπακοή και πειθαρχία στο Λόγο του Θεού θα προχωρήσουμε και θα αυξανόμεθα και θα οικοδομούμεθα μέσα στην πνευματική αυτή πορεία μας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Μόνο με την απόλυτη υπακοή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όσοι προσπάθησαν να πούν τη γνώμη τους, να εξηγήσουν και να σκεφτούν και να αποφασίσουν και να δοκιμάσουν, αυτοί έχουν πέσει. Έχουν χάσει το δρόμο τους. Και όχι μόνο έχουν χάσει το δρόμο τους και έχουν χαθεί αυτοί, αλλά έχουν παρασύρει και άλλους. Γιατί αν άνθρωπος οδηγεί άνθρωπο, αμφότεροι, λέει η Γραφή, με τα βεβαιότητος, εις βόθρον θα πέσουν. Δεν είναι τώρα να σε οδηγήσω εγώ εσένα, ούτε να με οδηγήσεις εσύ εμένα. Σε πράγματα μάλιστα πνευματικά που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε με την λογική μας και με τη σοφία μας. Και επειδή δεν υπάρχει και κανένας τρόπος να τα καταλάβουμε, η ασφάλειά μας είναι να υπακούσουμε στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Ό,τι λέει, όπως το λέει, το διαβάζαμε, αυτό είναι. Και μάλιστα, αδελφοί αγαπητοί, θα ξεκινήσουμε από αυτό το χαρακτηριστικό, ότι ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας. Είναι Θεός τάξεως. Άρα λοιπόν, ο μπούσουλας, ο οδηγός μας, είναι ότι εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ο Λόγος του Θεού. Δεύτερον, ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, είναι Θεός τάξεως. Και πάντα πρέπει να γίνονται μέσα στην Εκκλησία ευσχημόνος και κατά τάξη. Και το επαναλαμβάνω γιατί είναι το πιο βασικό σημείο στα πνευματικά, αδερφοί αγαπητοί. Με το μυαλό μας δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Με την υπακοή μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και θα τα καταλάβουμε γιατί ο Θεός θα μας τα εξηγεί και θα είμαστε ασφαλισμένοι γιατί δεν μπορεί να μας πλανήσει κανείς και θα πηγαίνουμε από ευλογία σε ευλογία γιατί ο Θεός θα ευαριστείται και θα μας αυξάνει. Είναι η ασφαλειά μας. Είναι όπως ο εργολάβος όταν παίρνει την άδεια οικοδομής. Λέει, δεν τα γράφει καλά ο αρχιτέκτονας. Όταν το πει αυτό ο εργολάβος πάει το σπίτι. Θα βγει στραβό. Θα βγουν κοντές οι πόρτες, θα βγουν ψηλές οι πόρτες, οι σκάλες δεν θα ανεβαίνουν. Αν ο εργολάβος αποφασίσει να κάνει το χωδί αυτό. Το χωδί, γιατί ρε παιδί μου το έκανες έτσι, του λέω, είναι καλύτερο έτσι. Είναι καλύτερο. Τίποτα δεν μπορεί να είναι καλύτερο από το γεγραμμένο Λόγο του Θεού, ιδίως τα πνευματικά. Τίποτα. Και από εκεί θα αρχίσουμε και από εκεί θα συνεχίσουμε. Υπακοή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Θεός είναι Θεός τάξεως, δεν προκαλεί ακαταστασία μες στην Εκκλησία, δεν προκαλεί αταξία, δεν τη θέλει την αταξία ο Θεός. Και η εντολή προς εμάς είναι τα πάντα για να γίνονται ευσχημόνους, με καλό σχήμα, με ομορφιά, αλλά και κατά τάξη.
Αυτή είναι η πνευματική μας ζωή μέσα στην Εκκλησία. Δεν μιλάω τώρα για την πνευματική μας ζωή στο σπίτι μας, που έχει και αυτή τη δική του τάξη. Και πάλι μέσα από την υπακοή του Ευαγγελίου, ούτε στη δουλειά μας, ούτε στον δρόμο. Μιλάμε τώρα για την πνευματική μας πορεία μέσα στην Εκκλησία. Για την πνευματική μας ζωή μέσα στην Εκκλησία. Λέει λοιπόν η Γραφή, πρώτον ακολουθείτε την αγάπη. Από εκεί θα ξεκινήσει και από εκεί ξεκινάει. Την υπερέχουσα οδό. Δεν μπορείς να προχωρήσεις τα πνευματικά αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Μην μπεδεύεσαι. Κι αν λαλείς τα γλώσσα των αγγέλων και των ανθρώπων και δεν έχεις αγάπη, είσαι χαλκός ηχών και κύμβαλο αναλάζων. Πάει, ντενεκές ξεγάνωτος. Τον έχετε ακούσει τον Άδειο ντενεκές πως χτυπάει. Κάνει θόρυβο γιατί δεν έχει τίποτα μέσα. Αυτός είναι ο πνευματικός, σε εισαγωγικά, άνθρωπος που δεν έχει αγάπη, δεν είναι καν πνευματικός. Η σοφία την οποία διαθέτει είναι ζωώδης, γήινη και δαιμονιώδης, λέει η Γραφή. Επειδή δεν έχει αγάπη, έχει φιλονικία, έχει ζήλια, έχει φθόνο. Άρα μην προσπαθήσεις να μπεις στα πνευματικά αν προηγούμενα δεν ακολουθείς την αγάπη. Τι σημαίνει πάει μπροστά η αγάπη? Τι σημαίνει ακολουθείς? Πάει μπροστά. Αυτή σε οδηγεί. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού η πνευματική μας ζωή οδηγείται, καθορίζεται από την αγάπη που είναι εγκεχημένη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Ο άνθρωπος, το ξαναλέω, που δεν αγαπάει έστον και έναν, αδελφοί, τους αγαπάμε όλους. Όλους τους αδελφούς μας. Αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αγαπάμε τον πλησίον μας. Αν δεν τους αγαπάμε όλους με την αγάπη του Χριστού, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε για να ακολουθούμε την αγάπη. Αφού λοιπόν τους αγαπάμε όλους και το εξετάζουμε την καρδιά μας, και αδελφοί αγαπητοί, να σας πω, δεν είναι εύκολο όταν κάνεις αυτοεξέταση να πεις όλους σ' αγαπάω. Αν το ψάξεις καλά, θα ψάξεις, θα βρεις, θα διακρίνεις μέσα σου και εκεί πρέπει να ξεκινήσεις. Γι' αυτό λέει ακολουθείτε την αγάπη. Εκεί πρέπει να ξεκινήσεις. Ποιον δεν αγαπάω? Τον εχθρό μου, τον αντίδικό μου, τον... όχι τον διάβολο, τον άνθρωπο. Τον διάβολο, αυτό δεν τον αγαπάμε καθόλου. Αυτό δεν τον θέλουμε καθόλου. Ο Κύριος να τον επιτιμήσει. Δέλυγμα είναι, σκαμάρα είναι. Αλλά τους ανθρώπους όλους τους αγαπάμε. Τους αμαρτωλούς, τους κακούς, όλους. Αλλά ιδιαίτερα τους αδελφούς μας. Να μην είναι αδελφοί. Και αυτούς μας έχουν αδικήσει, βέβαια. Και αυτούς που συνεχίζουν να μας αδικούνε, βέβαια. Και αυτούς που μας σκανδαλίζουν ή μας σκανδαλίσανε, βέβαια. Όλους τους αγαπάμε, αδελφοί. Έτσι δεν είναι? Και αν δεν είναι έτσι, θα πάμε στο Θεό πάλι και θα προσευχηθούμε και θα ζητήσουμε χάρη από το Θεό. Έλεος από το Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Ακολουθείτε λοιπόν την αγάπη και μετά ζητείτε. Άρα είναι κάτι που πρέπει να το βρεις. Αγάπη δεν ψάχνεις, δεν τη ζητάς, την ακολουθείς. Πάει τέλειος, ξέρεις τα πει αγάπη. Τον αγαπάω αυτόν, τον αγαπάς, τον αγαπάω αυτόν. Δόξα στον Θεό. Αυτόν που δεν αγαπάω πρέπει να τον αγαπήσω. Άρα ακολουθείτε την αγάπη, αλλά τα πνευματικά ζητείτε. Ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά. Τελείως διαφορετική πορεία, ε. Τελείως διαφορετική πορεία. Την αγάπη την ακολουθούμε, τα πνευματικά τα ζητάμε με ζήλο. Είμαστε ζηλωτές των πνευματικών. Το θέλει ο Θεός. Αλλά δεύτερο σκαλοπάτι, σαν συνέχεια, επειδή έχουμε αγάπη και τακτοποιηθήκαμε με όλους, συγχωρήσαμε, εάν είχε κάποιος μαζί μας τίποτα πήγαμε και τακτοποιηθήκαμε, αν έχουμε εμείς κάποιον μαζί του πήγαμε και μετανοήσαμε, τώρα μπαίνουμε στα πνευματικά, με ζήλο όμως. Και πώς αρχίζουν τα πνευματικά? Τα πνευματικά δεν αρχίζουν, αδελφοί αγαπητοί, από τα μείζωνα χαρίσματα. Τα πνευματικά αρχίζουν από το ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον εαυτόν οικοδομή. Πρώτα-πρώτα οικοδομείς τον εαυτό σου. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Προσέγετε εις εαυτούς, στους πρεσβυτέρους, και ύστερα σε όλο το πίμνιο που ο Θεός σας έθεσε επισκόπους. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με τον εαυτό μας. Και όταν λέω ξεκινάμε με τον εαυτό μας, εννοώ πρώτον τακτοποιώ τη σχέση μου με το Θεό, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Δεύτερον τακτοποιώ τη σχέση μου με τον εαυτό μου. Και τρίτον τακτοποιώ τη σχέση μου με τους άλλους. Πρώτα με το Θεό, θέλω να είμαι ζηλωτής στο Θεό, να έχω την πρώτη αγάπη, να τον αγαπάω.
να τον εξητώ, να ζητώ το πρόσωπό του. Πού? Στο δωμάτιό μου. Στην ιδιαίτερη προσευχή, όχι μες στην εκκλησία. Στην ιδιαίτερη προσευχή πρέπει να πλησιάζω το Θεό και να χαίρομαι στην παρουσία του για να με αυξάνει. Να διεκδικώ από το Θεό την παρουσία του. Όχι για να μου δίνει, αλλά για να του εκφράζω την αγάπη μου. Ξέρετε, αδελφοί, αυτός που αγαπάει δεν θέλει να παίρνει. Δεν χαίρεται στο να παίρνει, χαίρεται στο να δίνει. Όταν αγαπάς τη γυναίκα σου, δεν της λες τώρα τι έχεις δώστα μου, τι πρίκα έχεις, τι σου περίσσεψε. Όταν αγαπάς το παιδί σου, δεν του λες φέρτα εδώ. Όταν αγαπάς δίνεις, προσφέρεις. Όταν λοιπόν πάμε στο ταμείο μας για να εκφράσουμε την αγάπη μας στο Θεό, δεν πάμε για να του ζητήσουμε. Δεν λέω ότι δεν θα του ζητήσουμε, δεν λέω ο λόγος του Θεού ότι δεν θα του ζητήσουμε, αλλά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Αυτό είναι το τελευταίο. Πρώτα πρέπει να του δώσουμε την καρδιά μας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να τα βρίσκουμε με το Θεό στην οικοδομή του εαυτού μας, γιατί ο Κύριος λέει «Ιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου». Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, αν δεν δώσουμε την καρδιά μας στον Χριστό, τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα. Εκ ταύτης προέρχονται πάσα εκ βάσης της ζωής σου. Εάν δεν αγαπάς, αν δεν έχεις συνειδητοποιήσει ότι αγαπάς τον Χριστό, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και πώς θα αυξηθεί η αγάπη σου για τον Χριστό? Δεν είναι ένα μπουκάλι λάδι που θα το γεμίσουμε το άλλο μπουκάλι. Δεν γίνεται έτσι. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Ο λαλό γλώσσα αναγνώρισε τον εαυτόν οικοδομή. Θα γονατίζεις, θα πληρώνεσαι. Μην παραλείπουμε, αδελφοί, να πληρούμε θα Πνεύματος Αγίου. Μην το ξεχνάμε. Ο άνθρωπος που παραλείπει, ξεχνάει και δεν λογαριάζει την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, συνέχεια θα ελαττώνεται. Συνέχεια θα ελαττώνεται. Θα εξασθενεί, δεν μπορεί να οικοδομήσει τον εαυτό του. Όταν λοιπόν γονατίζουμε και πληρούμε θα Πνεύματος Αγίου, το πρώτο πράγμα που έρχεται στην καρδιά μας είναι αυξάνεται η αγάπη μας προς τον Χριστό. Ύστερα αυξάνεται η εκτίμησή μας, η αποδοχή μας προς τον εαυτό μας. Ντρεπόμαστε για τον εαυτό μας. Δεν λυπούμεθα για τα λάθη μας, θα έχει συγχωρέσει ο Θεός και για τις αμαρτίες μας ακόμη. Σε έχει συγχωρέσει ο Θεός. Δεν θεωρούμε τον εαυτό μας ότι δεν αξίζει. Είναι παιδί Θεού ο εαυτός μας. Άρα εγώ, όχι με εγωισμό, αλλά με αλήθεια, ευχαριστώ Κύριε που με έσωσες. Ευχαριστώ Κύριε που με ευλογείς. Σε ευχαριστώ γιατί με έκανες όπως είμαι. Και το τρίτο, αδερφοί, είναι αποδεχόμεθα τους άλλους. Τους αποδεχόμεθα. Δεν λέμε πρέπει να πάρει ευχή αυτός. Τίποτα, αυτός είναι. Είτε αδελφός είναι ο Θεός τον έσωσε, είτε γείτονας είναι ο Θεός τον έφερε, είτε εχθρός είναι ο Θεός το επιτρέπει, είτε φίλος είναι ο Θεός το χαρίζει. Για όλους και για όλα χαιρόμαστε και ευχαριστούμε τον Θεό. Και όλα αυτά γίνονται, αδερφοί αγαπητοί, με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου, μιλάμε ξένες γλώσσες. Αυτό όμως στο σπίτι μας. Εδώ στην εκκλησία είναι αλλιώς τα πράγματα. Στο σπίτι μας ενδιαφερόμεθα για την οικοδομή μας, προσέξτε, στην εκκλησία ενδιαφερόμεθα για την οικοδομή των άλλων. Εδώ είναι πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό αυτό. Επειδή είστε ζηλωτέ, στην αρχή τι λέει, με τα ζήλου ζητάτε τα πνευματικά. Και έρχεται λέει, το ζητάτε, σας το δώσω ο Θεός. Επειδή τώρα είστε ζηλωτέ, γιατί ζητήσατε στο σπίτι σας τα πνευματικά με ζήλο και ο Θεός σας απάντησε και ο Θεός σας χάρισε αυτό το ζήλο, επειδή είστε ζηλωτέ των πνευματικών, τώρα να ζητάτε να περισσεύετε μέσα εν αυτής, μέσα από αυτά τα πνευματικά για την οικοδομή της Εκκλησίας. Άρα πρώτον ακολουθώ την αγάπη, δεύτερον οικοδομώ τον εαυτόν μου με το να πληρούμε Πνεύματος Αγίου, να διαβάζω το Λόγο του Θεού, να προσεύχομαι, να τακτοποιούμε στο ταμείο μου, αυξάνεται ο ζήλος μου, έρχομαι στην εκκλησία και στην εκκλησία έρχομαι για να οικοδομούνται οι άλλοι με τα πνευματικά που ο Θεός μου έχει χαρίσει. Δηλαδή παραδείγματος χάρη, το έχω ακούσει αυτό, έχω ένα κηρυγματάκι σήμερα να κάνω. Αυτός δεν κάνει για τίποτα.
Άχρηστος είναι. Νομίζει ότι έχει μερικά πράγματα να πει και να φύγει. Άχρηστος. Για τον Χριστό δεν κάνει. Για τίποτα δεν κάνει. Ένας άνθρωπος που έχει πάρει πολύ επιπόλαια τα πράγματα και θεωρεί κηρυγματάκι. Όμως ο Θεός δεν θέλει κηρυγματάκι. Ο Θεός θέλει να προσευχηθείς, να σου δώσει χάρη, να σου δώσει δύναμη, για το κήρυγμα λέω, να σου δώσει κατεύθυνση, να δώσει στροφή. Πού? Στην εκκλησία, όχι σε σένα. Έπειτα αυτός που έχει χάρισμα προφητικό. Δεν μπαίνει μέσα στην εκκλησία και κοιμάται. Πας να κοιμηθείς σπίτι σου αν θέλεις. Μπαίνει μέσα στην εκκλησία και προσεύχεται, όχι να του μιλήσει ο Θεός. Αυτό είναι θέμα του Θεού. Προσεύχεται και να το προσέξουμε. Δεν προσευχόμεθα μέσα στην εκκλησία για τον εαυτό μας. Προσευχόμεθα μέσα στην εκκλησία να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός για την οικοδομή της εκκλησίας. Προφήτης λοιπόν προσεύχεται να του δώσει ο Θεός μήνυμα για να οικοδομηθεί η εκκλησία. Όχι για να φανεί αυτός ότι είναι σπουδαίος και μεγάλος προφήτης. Ξέρει ότι είναι εντενεκές ξεγάνωτος. Ξέρει ότι δεν είναι τίποτα. Αλλά ξέρει ότι αν βρει χάρη από το Θεό θα τον χρησιμοποιήσει για να οικοδομηθεί η εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία λοιπόν όταν ερχόμαστε, ερχόμαστε για να, ως προς τα πνευματικά, για να οικοδομήσουμε, να βοηθήσουμε να οικοδομηθεί η εκκλησία. Γι' αυτό ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά περισσότερο να προφητεύετε. Και δεν ξέρω πόσοι που δεν έχουν το χάρισμα το προφητικό το ζητάνε. Ο Χριστός δίνει εντολή. Είσαι βαφτισμένος με πνευμάγιο. Αμήν. Μιλάς ξένες γλώσσες προς οικοδομήν σου. Αμήν. Τώρα να ζητάς με τα ζήλου τα πνευματικά. Να μάλλον δε περισσότερο δε να προφητεύεις. Για την οικοδομή των άλλων, γιατί θα έχεις και μισθό, θα έχεις και ευλογία, αλλά και θα χαίρεσαι στην παρουσία του Θεού. Ποιος δεν ζητάει? Αυτός που δεν λογαριάζει την οικοδομή των άλλων και είναι λάθος. Και δεν αρέσει το Θεό. Και μπαίνει μέσα στην εκκλησία γιατί να λέει δώσε μου Χριστέ μου χαρίσματα, βοήθαμε να προφητεύω, να διερμηνεύω. Λέει μίλησε μου Κύριε. Και λέει ο Θεός λυπάται ο Θεός. Στην εκκλησία γιατί έρχεσαι παιδί μου, για να οικοδομηθείς ή για να οικοδομήσεις? Στην εκκλησία ερχόμαστε για να οικοδομήσουμε. Άσχετα αν είναι βέβαιον ότι ο Χριστός θα επέμβει για να οικοδομούμεθα και εμείς. Το είναι άλλο, είναι του Κυρίου δουλειά. Άρα λοιπόν αυτοί που έχουν χαρίσματα τα εργάζονται, γιατί αλλιώς θα τους ζητήσει λογαριασμό ο Θεός. Έλα εδώ, σου δώσα εγώ τάλαντα. 5, 2, 3, 4, τα έκανες. Οικοδόμησες ή τα χρησιμοποίησες ή τα έθαψες. Σου δώσα λογαριασμό. Και αν τα θάψεις είσαι πονηρός δούλος. Και ο τόπος που θα πας, και είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα, είναι ο τριγμός των οδόντων. Χαρίσματα δεν τα έχουμε αδερφοί αγαπητοί, δεν μας τα δίνει ο Χριστός για να παίζουμε με αυτά. Στα δίνει για να εργαζόμαστε με αυτά. Έδωσε λέει πάντε 5 τάλαντα και εργάστηκε και έκανε άλλα 5. Του δώσε 2 και εργάστηκε και έκανε άλλα 2. Του δώσε 1 και το κρύψε και του το πήρε και αυτό. Το προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν τώρα ο προφητεύων προφητεύει για οικοδομή της εκκλησίας, αλλά προσοχή. Δεν μιλάμε για τη διακονία του προφήτου που είναι προς καταρτισμό των Αγίων για την οικοδομή τους, για την υπηρεσία τους και για την ανάπτυξη της εκκλησίας και ιδίως των ατόμων ένα-ένα, ώστε να γίνουν όλοι δούλοι και δούλες του Θεού, είναι όμως προς οικοδομή, προτροπή και παρηγοριά, τα οποία είναι τόσο αναγκαία μέσα στην εκκλησία. Οικοδομή, να οικοδομείς τους άλλους. Προτροπή, βρίσκεται σε δίλημα, τι να κάνει. Το προτρέψεις προς τα εκεί. Όχι έτσι, προχώρα, σταμάτα. Πώς, ποιος θα το κάνει αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο. Με ποιους? Με τους προφητεύοντας και με τις προφητεύουσες. Και τέλος, παρηγοριά. Ποιος μπορεί να μας παρηγορήσει άλλος από το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί? Ερχόμαστε και είμαστε απαρηγόρητοι. Απαρηγόρητοι. Πόσες φορές, και θυμάμαι μία φορά ιδιαιτέρως, που μπήκα διαλυμένος μες στην εκκλησία και είπα Κύριε παρηγόρησέ με.
Και τέλειωσε η προσευχή και δεν έγινε τίποτα. Και σηκώθηκα απογοητευμένος. Χρόνια πολλά είναι. Και μόλις σηκωθήκαμε, τότε σηκώνει την προφητεία. Και έφυγα πετώντας. Και σκεφτείτε, αδερφοί, αυτός ο προφήτης ή αυτή η προφήτησα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, να μην προφήτευε. Πώς θα πήγε ένα σπίτι μου. Και πώς πήγα όταν εργάστηκε το χάρισμά του. Ήταν ένα φοβερό μάθημα για μένα. Όχι τόσο για μένα, όσο για τους άλλους. Δηλαδή πόσο χρήσιμο και απαραίτητο μέσα στην Εκκλησία είναι το χάρισμα το προφητικό και πόσο τραγικό είναι όταν στο έχει δώσει ο Θεός και δεν το χρησιμοποιείς. Γι' αυτό λέει ο Θεός θα σου ζητήσω λογαριασμό. Εσύ θα με παρηγορήσεις, αδερφέ, με το χάρισμα που σου έχει δώσει ο Θεός. Εγώ μόνος μου δεν μπορώ, είμαι πεσμένος, είμαι αδύναμος. Εσύ θα με παρηγορήσεις. Και κάτι άλλο, αδερφοί αγαπητοί. Βλέπετε ότι ο Θεός βάζει και μεγαλύτερο και μικρότερο. Κοιτάξτε τι λέει. Θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσας, μα περισσότερο όμως να προφητεύετε. Γιατί? Γιατί ο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαλών γλώσσας. Δηλαδή για το Θεό είναι μεγαλύτερος, δηλαδή θα το εξηγήσουμε, είναι πολύ καλύτερος αυτός που οικοδομεί και εργάζεται και αγωνίζεται για την οικοδομή των άλλων παρά αυτός που ζητάει την οικοδομή τη δική του μέσα στην Εκκλησία. Είναι αντιληπτό. Ευαρεστείται ο Θεός όταν εσύ προσφέρεις οικοδομή στην Εκκλησία με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και με τη χάρη του Χριστού. Χαίρεται ο Θεός. Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα που σου δώσα στάθηκες πιστός. Τώρα θα σε καταστήσω περισσότερα. Όταν όμως έρχεσαι μέσα, αν μένεις σε καλά αδιάφορος, δόξα στο Θεό καλά είμαι τώρα, τελειώσαμε. Πάμε στην εκκλησία να χαρούμε και να φύγουμε. Αν είσαι χάλια, πάλι λυπάται ο Θεός. Γιατί δεν σου δώσε τα χαρίσματα ο Θεός για τον καιρό της ευημερίας σου, ούτε για τον καιρό της δυστυχίας σου. Στα δώσε για την οικοδομή της εκκλησίας. Άρα δεν εξαρτάται από την κατάσταση που είσαι, γιατί υπάρχουν μέρες που είμαστε σε δοκιμασία. Υπάρχουν μέρες που είμαστε σε δυσκολία. Υπάρχουν μέρες που είμαστε σε ευημερία και σε χαρά. Υπάρχουν μέρες που είμαστε κουρασμένοι. Υπάρχουν μέρες που είμαστε ξεκούραστοι. Δεν ενδιαφέρει το Θεό αυτό. Καθόλου δεν ενδιαφέρει το Θεό αυτό. Το Θεό τον ενδιαφέρει ότι αυτό που σου δώσα, εγώ το θέλω να το εργάζεσαι και να το χρησιμοποιείς πέρα από την οποιαδήποτε κατάσταση είσαι εσύ. Γι' αυτό το έδωσα. Για την οικοδομή των άλλων. Και έτσι όταν ο καθένας, αδερφοί αγαπητοί, εργάζεται αυτά που ο Θεός του έχει δώσει, όλοι παρηγορούμεθα. Όλοι. Όταν σου έχει δώσει ελευθερία να κάνεις επισκέψεις, ξέρεις πως παρηγορείς τους άλλους. Ο άλλος ο καημένος όμως δεν μπορεί, δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν μπορεί να πάει. Αυτός όμως που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ πιθανόν έχει χάρισμα προφητικό. Έρχεται στην εκκλησία, κοιμάται. Τι να σε κάνω, άχρηστος είσαι. Έρχεται στην εκκλησία, ξυπνάει, αγωνίζεται. Ζητάει με τα ζήλουτα πνευματικά. Λέει, Κύριε, δώσε μου. Του δίνει ο Θεός, γίνεται οικοδομή στην εκκλησία. Καθένας, αδερφοί αγαπητοί, ό,τι έχει. Με το τάλαντο που του έχει χορηγηθεί, με αυτό θα εργάζεται. Τώρα βέβαια υπάρχει και μία άλλη λογική. Γι' αυτό λέω, ξεκινήσαμε από την αρχή με υπακοή. Λέει η Γραφή, εάν τώρα αδελφοί έλθω σε εσάς λαλών γλώσσας αγνωρίστους, τι θα σας ωφελήσω? Εάν έρθει λοιπόν κάποιος τώρα μέσα στην εκκλησία και αρχίζει και μιλάει ξένες γλώσσες, δεν ωφελεί κανέναν. Λένε πολλοί, κοιτάξτε πόσο σοβαρό είναι. Τις γλώσσες τις έδωσε ο Θεός για να γίνεται το κήρυγμα την εποχή εκείνη σε ξενόγλωσσους. Ανόητο, πολύ ανόητο. Γιατί η Γραφή λέει, πώς θα σας ωφελήσω αν δεν σας μιλήσω? Όχι με γλώσσες. Το κήρυγμα, η προτροπή, η ενίσχυση γίνεται με αποκάλυψη, με γνώση, με προφητεία, με διδαχή και όχι με ξένες γλώσσες. Όταν όμως ο άνθρωπος το ερμηνεύει το Ευαγγέλιο όπως θέλει, χωρίς να υπακούει, τι κάνει? Τον εαυτό του πλανάει και τους άλλους οδηγεί.
Δεν δόθηκαν οι γλώσσες για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Οι γλώσσες δόθηκαν για να οικοδομηθεί ο άνθρωπος. Το Ευαγγέλιο κηρύτεται, η οικοδομή μέσα στην Εκκλησία γίνεται με γλώσσα γνώριμο, αλλά με αποκάλυψη δια Πνεύματος Αγίου, με γνώση δια Πνεύματος Αγίου, με προφητικό λόγο δια Πνεύματος Αγίου και με διδαχή. Είσαι διδάσκαλος, διδάσκεις και λύνεις απορίες χωρίς να τις έχουν κάνει, πώς, δια Πνεύματος Αγίου, ή έχεις το λόγο σοφίας που φέρνεις οικοδομή στον άλλονε με αποκάλυψη, δίδοντάς του ενίσχυση και δύναμη, ή έχεις προφητικό λόγο και τον παρηγορείς, τον προτρέπεις, τον οικοδομείς ή το αποκαλύπτεις τα μέλλοντα. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν γίνεται με λόγους. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν γίνεται με ξένες γλώσσες, αλλά γίνεται δια Πνεύματος Αγίου, όχι με ξένες γλώσσες, με αποκάλυψη, με γνώση, με προφητεία και με διδαχή. Αυτό είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, αδελφοί. Γιατί το λες αυτό, αδελφέ? Το λέω γιατί το γράφει. Δεν το ξέρα, αλλά δεν θέλω να πιστέψεις εμένα, αλλά και δεν πρόκειται να πιστέψω εγώ εσένα. Σου προτρέπω και εσύ και εγώ να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, για να είμαστε ασφαλείς. Να μην ξεφεύγουμε δεξιά-αριστερά, μην μπλέκουμε σε ψευδοδιδασκαλίες, σε λάθη. Το ξαναλέω, όταν άνθρωπος οδηγεί άνθρωπο, αμφότεροι σε βόθρο θα πέσουν. Αν όμως και εσύ και εγώ και όλοι μας, αδελφοί αγαπητοί, ενδιαφερόμαστε να δούμε τι λέει, το γράφει, τότε είμαστε ασφαλισμένοι. Τελείως ασφαλισμένοι. Και το εξηγεί ακόμη περισσότερο. Τόσα είδη φωνών είναι τυχόν στον κόσμο. Κανένα εξ αυτών δεν είναι ασήμαντον. Αν λοιπόν δεν γνωρίσω τη σημασία της φωνής, αν δηλαδή σκεφτείτε τώρα να μιλάμε εσύ αγγλικά και εγώ γαλλικά, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Σύγχυσης Βαβέλ. Σύγχυσης Βαβέλ γίνεται όταν μέσα στην Εκκλησία μιλάνε όλοι ξένες γλώσσες. Ακαταστασία. Πάει ο Θεός τάξεως. Πάει η ευσχημοσύνη. Ευσχημόνος. Πάνε όλα. Αλλά μέσα στην Εκκλησία μιλάμε για να καταλαβαίνουν οι άλλοι. Ώστε μιλάμε για να οικοδομούνται οι άλλοι. Ώστε χρησιμοποιούμε γλώσσες καταληπτές. Προφανώς, επαναλαμβάνω, με αποκάλυψη, με γνώση, με προφητεία και με διδαχή. Αλλά μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί αγαπητοί, θέλω να προσθέσω τούτο που είναι πολύ σοβαρό. Προσευχόμεθα με το Πνεύμα. Με προφητεία, με διερμηνία, προσευχόμεθα και με το νου. Ψέλνουμε με το Πνεύμα, ψέλνουμε και με το νου. Μέσα στην Εκκλησία, λοιπόν, δεν είναι εξάπαντος, αναγκαίο να έχουμε πάντοτε δοξολογία φωνάζοντας, είναι πάρα πολύ καλό. Εάν όμως αυτή η δοξολογία δεν προέρχεται από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά προέρχεται από τη δική μας προσπάθεια, τότε μπορεί να γίνει σαρκικό φρόνημα. Αυτό μέσα στην Εκκλησία θα δείτε μέρες, το είχα καταλάβει κι εγώ καλά, τελευταία το κατάλαβα, υπάρχουν μέρες που υπάρχει μια ωραία ησυχία ειρήνης. Αυτές τις μέρες, αδελφοί, τις προσευχές που είναι έτσι, ησυχία, γαλήνη, μην προσπαθήσουμε με φωνές να αλλάξουμε το κλίμα. Φόσον έχεις ειρήνη στην καρδιά σου, προσευχή σου. Η προσευχή σου ακούγεται πάρα πολύ. Είναι ανοιγμένος ο ουρανός. Υπάρχουν προσευχές λοιπόν δοξολογίας και δύναμης, αλλά υπάρχουν και προσευχές ησυχίας και ειρήνης. Τελευταία λοιπόν, θα σας πω αυτή την ομολογία. Είχαμε προσευχή στο Πολυδέντρη και την Κυριακή εδώ στην Εκκλησία. Και ερχόταν ο Θεός και μου λέει στην προσευχή της ειρήνης να προσεύχεσαι. Και άρχισα εγώ να προσεύχομαι. Μόνος μου. Και θυμάστε την Κυριακή ήταν τόσο έντονο αυτό το οποίο συνέβαινε που είπα κάποια στιγμή μισή ώρα καθένας για τα αιτήματά του. Ήταν πολύ σοβαρό. Ήταν ανοιγμένος ο ουρανός. Ό,τι του ζητάγαμε θα το έκανε ο Θεός. Ό,τι του ζήταγε θα το έκανε. Ήταν ανοιχτός ο ουρανός. Ήταν ο Θεός που έλεγε: Παιδιά μου, ήρθα για να σας ακούσω. Ήρθα για να δεχτώ την προσευχή σας. Και άρχισα λοιπόν εγώ, αδελφοί, και προσευχόμουν
επειδή το είχα καταλάβει αυτό και από το Σάββατο και από την Κυριακή, και μάλιστα η προσευχή μου ήταν, δεν ήταν από μένα όμως, ήταν με τα δακρύων. Αλλά ήξερα ότι δεν ήταν δική μου προσευχή αυτή. Και έρχονταν η Άννα και μου λέγε, ψάλε κανέναν ύμνο. Και πήγα να τη πω, φύγε από εδώ πέρα, δεν ήθελα να νευριάσω για να μην χάσω την παρουσία του Θεού. Και δεν μίλαγα, την κοίταγα και δεν τη μίλαγα. Γιατί λέω, τώρα θα νευριάσω, πάει, θα φύγει ο Θεός. Και ύστερα από λίγο ξαναρχόταν η Άννα, ψάλε μου λέει. Τι να ψάλω τώρα, είναι ανοιχτός ο ουρανός εδώ, πώς να τη το εξηγήσω. Αδερφή, προσευχήθηκα 5 αιτήματα. Την Κυριακή, τη Δευτέρα μου τα έκανε και τα 5 ο Θεός. Και όχι προσωπικά, δεν θέλω να σας αναφέρω τα αιτήματα. Και τα 5 μου απάντησε ο Θεός για να μου δείξει, να με βεβαιώσει. Παίρνει και ένας καλός αδελφός και μου λέει, αδερφέ, τι συμβαίνει και τεχτές και προχτές δεν μας μίλησε ο Θεός. Εγώ τότε ήμουν πάνω στην προσευχή μου και πρώτη φορά το κατάλαβα αυτό. Δεν του είπα τίποτα, αλλά μετά τον πήρα τηλέφωνο και του εξήγησα. Όταν αδελφοί βρισκόμαστε μέσα στην εκκλησία και έχουμε προσευχή και έρχεται η παρουσία του Θεού και μας οικοδομεί δια Πνεύματος Αγίου, δοξάστε το Θεό. Γιατί είναι η παρουσία του Θεού και ό,τι ξέρετε, όταν είναι η παρουσία του Θεού, η δοξολογία βγαίνει από την καρδιά. Δεν θέλει σφίξιμο. Όταν όμως έρχεται η παρουσία του Θεού με ειρήνη και αισθάνεσαι τη γλύκα της παρουσίας του Θεού, συγγνώμη για την έκφραση αυτή, αλλά την καταλαβαίνετε όλοι σας, όλοι το έχετε αισθανθεί. Αυτή την ειρήνη που σου παραλύει τα νεύρα και έχει φύγει κάθε αγωνία, κάθε θυμός, κάθε ανησυχία και κάθεσαι εκεί να ξέρεις ότι ο Θεός είναι έτοιμος να απαντήσει την προσευχή σου. Το μυστικό. Μην προσευχηθείς για τα δικά σου αιτήματα. Τα δικά σου αιτήματα τα ξέρει ο Θεός, θα τα δώσει. Να προσεύχεις για τα αιτήματα των άλλων. Μεγάλο μυστικό, αδελφοί, αυτό. Για τα αιτήματα των άλλων. Ψάξε να βρεις. Εγώ λοιπόν καθόμουν εκεί, επειδή το είχα καταλάβει αυτό και έψαγα να βρω. Όπου λέω, αυτός, τα παιδιά του, εκείνος, το άλλο, ο άλλο. Σας λέω, 5 αιτήματα ζήτησα Κυριακή απόγευμα και τα 5 μου τα απάντησε ο Θεός. Μέχρι τη Δευτέρα, την άλλη μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί. Θα προσευχηθούμε με το πνεύμα. Αλλά θα προσευχηθούμε και με το νου. Είναι ανάγκη η προσευχή με το νου. Βέβαια και εγώ το έκανα αυτό το λάθος, να εκδιάσω το Θεό για δοξολογία. Και γινόταν σαρκικό φρόνημα. Φώναζα εγώ. Μα δεν είναι να φωνάζω εγώ. Ξέρετε, αν βάλω τις φωνές, δεν κατεβαίνει η παρουσία του Θεού. Είναι να ακολουθήσω το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο θέλει τώρα να με οδηγήσει σε δοξολογία, θέλει να με δω και το έχουμε δει. Όταν έρθει ο Θεός και ζητήσει δοξολογία γίνεται αλλαγμός και ούτε καταλαβαίνουμε από πού προήλθε. Δεν το καταλαβαίνουμε και φωνάζουμε όλοι. Γιατί κάτι γίνεται μέσα μας. Δεν θα κάνεις το σύνθημα, αλλά κάτι έγινε μέσα μας. Και αυτό το μέσα μας γίνεται σε όλους. Όταν όμως υπάρχει η ειρήνη του Χριστού, τότε είναι η ευκαιρία να προσευχηθείς για τον προσοχή, για τον αδελφό σου. Γιατί μέσα στην εκκλησία ό,τι κάνουμε είναι για την οικοδομή των άλλων. Μη βάλεις πρωταρχικό πρόσωπο στη ζωή σου τον εαυτό σου, δεν είναι. Πρώτο πρόσωπο στη ζωή σου είναι ο αδελφός σου. Ποιος είναι πρώτο πρόσωπο στη ζωή του Χριστού, στη ζωή του Ιησού του Ναζωραίου, ο πατέρας και εσύ. Τελευταίο για τον Χριστό ποιος είναι ο εαυτός του. Θυσίασε τον εαυτό, δεν τον λογάριασε. Θυσίασε τον εαυτό του για να κάνει το θέλημα του Θεού και για να σώσει σένα. Έτσι σε θέλει ο Χριστός. Έτσι μας θέλει ο Χριστός. Και λέει ο Χριστός, όπως με αγάπησε εμένα ο πατέρας, δεν λέει αγαπάω εγώ τον πατέρα. Λέει όπως αγάπησε εμένα ο πατέρα, εγώ αγάπησα εσάς. Γιατί κύριε, δεν τον αγαπάει τον πατέρα του, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι όπως με αγάπησε, έτσι σας αγαπάω. Και τι συνεχίζει, μείνετε εν τη αγάπη μου. Είναι τώρα στη δική σου διακριτική, στη δική σου δυνατότητα να μείνεις στην αγάπη του Χριστού. Και τι συνεχίζει όμως ο Χριστός πάρα πολύ καθαρά. Καινούργια εντολή σας δίνω, εντολή καινή σας δίνω. Αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Και εγώ σας αγάπησα όπως αγάπησε εμένα ο πατέρας. Και τι θα γίνεται, ένα, ο πατέρας, εγώ και εσείς ένα. Ποιοι εσείς, όλοι σας. Δεν λέει όπως αγάπησα τον πατέρα, όπως με αγαπάει ο πατέρας, σε αγαπάω, σας αγαπάω. Και δεν λέει εντολή καινή σας δίνω να αγαπάς τον αδελφό σου. Θα ήταν εύκολο, γιατί λέει αγάπα τον πλησίον σου.
Όχι, στην εκκλησία δεν λέει αγάπα το πλησίον σου. Λέει αγαπάτε αλλήλους. Είναι για όλη την εκκλησία, για την οικοδομή της εκκλησίας. Άρα λοιπόν βρήκα τον ουρανό ανεωγμένο για να ζητήσω από το Θεό. Για ποιον θα ζητήσω? Για τα αδέλφια μου. Για μένα θα ζητήσει ο Χριστός. Θα βρει ο Χριστός τον τρόπο. Θα ζητήσει ο Χριστός τα καλύτερα και τα συνεχόμενα. Αυτός δεν με ζητεύει για μένα. Και στο τέλος, αν είμαι και λίγο πονηρός, που δεν είναι πονηριά, λέω εγώ θα ζητάω για όλη την εκκλησία, για σκέψου όλη την εκκλησία να ζητάει για μένα. Με συμφέρει. Εγώ να ζητάω για όλους σας και όλοι σας να ζητάτε για μένα. Και αυτό να ισχύει για τον κάθε έναν από εμάς. Για σκεφτείτε να κάθομαι εκεί και να αρχίζω 1, 2, 3 και να προσεύχουμε για όλους σας. Εγώ σας είπα προσευχήθηκα για 5. Και για τους 5 απάντησε ο Θεός. Θα μπορούσα να προσευχηθώ για 205 και 305. Αν είχα μυαλό. Δεν το έκανα. Αλλά σκεφτείτε να προσεύχουμε εγώ για 305 και 305 να προσεύχονται για μένα. Όχι βεβαίως, όχι μόνο για μένα, αλλά και για μένα. Τι ωραία προσευχή. Σκεφτείτε να περνάει ο Χριστός ανάμεσά μας, που περνάει, αφού γκράζεται, παρακολουθεί, διερευνά καρδίες και νεφρούς και να βλέπει όλους να προσεύχονται για όλους. Κάθε έναν ξεχωριστά να προσεύχεται για όλους τους άλλους. Εμείς μου πείτε ότι θα πάει στον πατέρα και να πει πατέρα, αυτή την εκκλησία θα την ευλογήσει πολύ. Τι άλλο να πει για μια τέτοια εκκλησία. Όταν βλέπει τους ανθρώπους να μην ζητάνε τα εαυτόν αλλά και τα των άλλων. Τι θα πει για αυτή την εκκλησία. Τι να πω εγώ για το παιδί μου, έχω 4, για το ένα μου παιδί που ασχολείται για τα άλλα 3. Αν και τα 4 μου παιδιά ασχολούνται για τα άλλα 4, πω ρε παιδί μου, τι παιδιά μου χάρισε ο Θεός. Και τι θα πω να πω, δεν θα πω κύριε σώστα, βάλω τους μυαλό, διόρθωσε, θα πω ευλόγησε τα πιο πολύ. Και αν εγώ που είμαι άνθρωπος το λέω αυτό, τι θα πει ο Χριστός αδερφοί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά. Πολύ σοβαρό. Αλληλούια. Θέλω ψάλι λοιπόν με το νου, αλλά θέλω ψάλι και με το πνεύμα. Θέλω προσευχηθεί με το νου, αλλά θέλω προσευχηθεί και με το πνεύμα. Και εδώ τώρα αδερφοί αγαπητοί μας εξηγεί κάτι που είναι ανάγκη να το καταλάβουμε καλά. Εσύ καλώς ευχαριστείς, ο άλλος όμως δεν οικοδομείται. Ευχαριστώ το Θεό ότι εγώ ο Παύλος λαλώ πλειοτέρας γλώσσας παραπάντας εμάς. Μου έχει δώσει αυτό τη χάρη ο Θεός. Δεν λέει ότι έχει χάρισμα ήδη γλωσσών. Άλλο αυτό. Αλλά εγώ λέει λαλώ πλειοτέρας γλώσσας στην προσευχή. Δεν με συστήνει όμως αυτό. Πού? Στην εκκλησία. Με βοηθάει στην προσευχή μου, στην οικοδομή μου. Δεν με συστήνει στην εκκλησία. Ούτε στα μάτια του Θεού, ούτε ο Θεός θα πει βρε μπράβο, τι πνευματικός, τι καλός αδελφός ο Παύλος που προσεύχεται με πολλές γλώσσες μέσα στην εκκλησία. Αλλά τι θα πει, τι τενικές ξεγάνοντες είναι αυτός. Τι είναι αυτά που κάνει. Δεν είναι τέλειος εις τα σφρένας, αλλά είναι νήπιος πεδίων εις τα σφρένας. Μέσα στην εκκλησία, έστω και αν εγώ λαλώ πολλές γλώσσες, είναι άχρηστες και για μένα και για τους άλλους. Μέσα στην εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία προτιμώ 5 λόγους. Ακούτε τι λέει. 5 λόγους προτιμώ να λαλήσω. Πώς? Δια του νοός μου. Κύριε μου. Μέσα στην εκκλησία δια του νοός μου. 5 λόγους προτιμώ για να κατηχήσω και άλλους παρά με ηρίους λόγους με γλώσσες αγνώριστες. Δεν μπορείς εσύ να κάνεις τίποτα, να προφητεύσεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Να ζητάς, αλλά μέχρι να σου δώσει ο Θεός 5 λόγους. Με το μυαλό σου μπορείς να πεις παρηγορητικούς. Δεν θέλει τίποτα άλλο ο Θεός. Πας σε έναν αδερφό και να του πεις που νομίζει, σ' αγαπάω αδερφέ. Πας σε έναν συγχώρεσαι με αδερφέ. Πας σε έναν άλλον, μη φοβάσαι αδερφέ. Και πώς θα πάω έτσι? Θα προσευχηθώ. Με το μυαλό μου όμως θα πάω. Αλλά θα προσευχηθώ. Κύριε, δώσε μου όταν πλησιάζω έναν αδελφό να τον οικοδομώ. Για σκεφτείτε αδελφοί τώρα έναν άνθρωπο. Δεν ισχύει αυτό. Λέω, σ' όποιον πηγαίνει κοντά να τον σκανδαλίζει. Πάει σε αυτόν, τον μαυρίζει.
Πάει στον άλλον, τον απογοητεύει. Πάει στον άλλον, τον εξαγριώνει. Πάει στον άλλον, τον θυμώνει. Πάει στον άλλον, τον κάνει και ζηλεύει. Πάει στο... Και όπου περνάει, λένε, πω, τι θα μου πει τώρα. Και έναν άλλον άδελφο. Πάει στον έναν, τον παρηγορεί. Πάει στον άλλον, τον προτρέπει. Δια Πνεύματος Αγίου. Πάει στον άλλον, τον ενισχύει. Πάει στον άλλον, τον βοηθάει. Τι λέτε, πώς μας βλέπει ο Χριστός? Πώς σε βλέπει ο Χριστός? Ποιος θα ήθελες να είσαι? Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι σαν τον πρώτο. Δεν θέλω, αδερφέ μου, κυρία μου, δεν θέλω να ενοχλώ τους αδερφούς μου. Δεν θέλω να τους πειράζω. Μερικές φορές το έχω πάθει. Λέω κανένα αστείο που δεν είναι καλό. Και τώρα το έχω κόψει. Και προσεύχομαι, μου δίνει πιο πολύ σοφία ο Θεός. Και ενοχλείται κάποιος αδερφός, κάποια αδερφή. Δεν είναι ωραίο. Γιατί να ενοχλώ τον αδερφό από μια σοφία μου, από μια ανοησία μου, από μια κακία μου? Και καλά τον αδερφό, αλλά ούτε και τους άλλους. Να ειρωνεύομαι. Γιατί να ειρωνεύομαι? Γιατί? Τι ωραία που είναι όπου περνάω να υπάρχει η ευωδιά του Χριστού. Όπου περνάω να φέρνω τη χάρη του Χριστού. Βέβαια δεν μπορώ εγώ, ούτε εσύ μπορείς. Αλλά μπορεί ο Χριστός και για σένα και για μένα. Να πούμε, Κύριε, κάνε μας να είμαστε ευωδία Χριστού. Να οικοδομούμε 5 λόγους. Χρειάζεται να λέμε μύριους. Χρειάζεται να κάνουμε κηρύγματα, αφού δεν μας το έχει δώσει ο Θεός. Να κάνουμε προφητείες, αφού δεν μας το έχει δώσει ο Θεός. Αλλά 5 λογάκια γλυκά και αγάπης δεν μπορείς να πεις? Μπορείς να πεις. Όχι ψεύτικα όμως, δεν θα οικοδομήσουμε. Όχι υποκριτικά, δεν θα οικοδομήσουμε. 5 λογάκια, και μ' αρέσει αυτό που λέει, 5 λόγους προτιμώ. Όχι να πιάσεις, να πεις ιστορίες και με μεγαλεπίβολες έτσι οράσεις. Εντάξει, καλά είναι αυτά, αν στα δώσει ο Θεός. Αλλά αν δεν στα έχει δώσει ο Θεός, πήγαινε 5 λογάκια με το μυαλό σκεπές. Γλυκά, γεμάτα αγάπη να ξεχυλίζουν από την καρδιά σου. Για να χαρεί ο Θεός, να χαρεί και ο αδερφός σου. Γι' αυτό συνεχίζει ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Μη γίνεστε παιδεία εις τας φρένας. Μη γίνεστε άσοφοι. Μην προσπαθείτε να κάνετε μεγάλα πράγματα. Αδελφοί, δεν είμαστε φτιαγμένοι για μεγάλα πράγματα. Για μεγάλα πράγματα είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε φτιαγμένοι για μικρά πράγματα. Αλλά τα μικρά στα κάνουμε καλά, αδελφοί. Για μικρά πράγματα είσαι και είμαι φτιαγμένος. Μην πάει το μυαλό σου ότι μπορούμε να κάνουμε μεγαλεία. Ο Χριστός κάνει μεγαλεία. Εμείς 5 λογάκια μπορούμε να πούμε σε έναν αδελφό, σε μια αδελφή, και να τους παρηγορήσουμε, τους ενισχύσουμε. Όχι να τους ενοχλήσουμε. 5 λογάκια. Τόσο απλή είναι η ζωή του χριστιανού, αλλά είναι ευλογημένη. Και λέω, εσύ Απόστολε Παύλε, λες προτιμώ 5 λόγους που σου έχει δώσει τέτοιες αποκαλύψεις ο Θεός, που είσαι κήρυκας, που είσαι διδάσκαλος, που είσαι Απόστολος, που είσαι ο Απόστολος Παύλος. Μιλάς για 5 λογάκια, εγώ τι να πω? Εγώ τι να πω? Εάν εσύ φέρνεις μπροστά τα 5 λογάκια σου μπροστά στο Θεό ενώπιον της Εκκλησίας, εγώ τι να πω? Να κάθομαι να ευαγγελίζω με λόγους ρητορικούς και μεγαλεπίβολα σχέδια? Ανοησίες, αδελφοί. Παιδεία εις τας φρένας. Ο Θεός όμως μας προτρέπει και μας λέει, μη γίνεστε νήπιοι εις τας φρένας, αλλά νήπιοι κατά την καρδία. Να μοιάστε στα παιδιά, όχι στο μυαλό, στην καρδιά. Που τα παιδιά συγχωρούνε, αγαπάνε, μακροθυμούνε, δεν νησικακούνε. Όταν ήταν τα παιδιά μου μικρά και τα είχα αδικήσει, μόλις τα φύλαγα το ξεχνάγανε. Αλλά όχι μόνο τα δικά μου, και τα ξένα τα παιδιά. Όταν μεγαλώσανε, αν τα αδικήσω, χάθηκα. Όχι βέβαια, δεν χάθηκα, δεν έχω παράπονο, αλλά ο μεγάλος έχει άλλη καρδιά. Όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος έχει άλλη καρδιά. Πιο σκληρή, πιο λιγότερο μακρόθυμη, πιο αμετανόητη. Το μικρό παιδάκι όμως δεν λογαριάζει τίποτα. Και ιδίως προς τον πατέρα του και τη μάνα του. Εκεί, αδελφοί, όλα τα έχει ξεχάσει. Γι' αυτό γίνεστε τέλειοι εις τας φρένας. Αμήν, αδελφοί. Και πώς θα είμαστε τέλειοι εις τας φρένας? Με 5 λογάκια. Σας παρακαλώ αυτό να το θυμάστε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Δεν χρειαζόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, να κάνουμε φιλολογικές διαλέξεις. Και όταν είμαστε μεταξύ μας, και όταν είμαστε σε κοινωνία μεταλλήλων, και όταν κάνουμε την ομολογία μας, και όταν οτιδήποτε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην κοινωνία των Αγίων, πες πέντε λογάκια, αλλά να είναι αρτημένοι με άλλας. Αλατισμένα να είναι. Αλατισμένα με το Πνεύμα το Άγιο. Να είναι γεμάτα από αγάπη. Να είναι ταπεινά. Ταπεινά. Όχι να διδάσκεις, μην γίνεστε πολύ διδάσκαλοι. Όχι να διδάσκεις, να υπηρετείς. Και πάντοτε τα λογάκια μας αυτά να είναι για προτροπή, για παρηγοριά και για οικοδομή. Αδελφοί, πριν τελειώσω να το ξαναπώ. Πέντε λογάκια χρειάζεται ο Θεός να πεις. Σε ένα τηλεφώνημα. Πάρε. Τι κάνεις, αδερφέ μου, καλά είσαι, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Μη φοβάσαι, σ' αγαπάει ο Χριστός. Πέντε λογάκια. Είναι πολύτιμο όμως. Στα μάτια του Θεού, αλλά και στην καρδιά του αδερφού σου. Είναι πολύτιμα. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Ήρθε ο Θεός να μας κάνει τέλειος εις τας φρένας. Αμήν.